Πρώτη συνταγή για σήμερα, κρέπες σουφλέ. Πολύ εύκολη συνταγή που μπορούμε να σερβίρουμε είτε για πρώτο είτε για κυρίως. Ξέρω ότι όλοι θα τη φτιάξετε τη συνταγή, οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά τα υλικά μας. Για τις κρέπες σουφλέ θα χρειαστούμε 12 κρέπες, 24 φέτες τσένταρ, 24 φέτες ζαμπών, 3 κουταλιές της σούπας θυμάρι, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 αυγά μεσαία, 1 πρέζα μοσχοκάριδο, 100 γραμμάρια μίξ τυριών τριμμένα, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε τις κρέπες μας. Μπορείτε να αγοράσετε έτοιμες κρέπες. Σε περίπτωση όμως που θέλετε να κάνετε τις δικές σας σπιτικές κρέπες, τι πρέπει να κάνετε? akispetrezikis.com. Έχουμε βιντεάκι για το πώς γίνονται οι τέλειες κρέπες, αλμυρές και γλυκές. Είναι η ίδια συνταγή. Πολύ γρήγορα θα σας πω τη συνταγή. 600 γάλα, 250 αλεύρι, 4 αυγά, αλάτι και ζάχαρη, ελάχιστη. Είναι μια συνταγή που πάντα δουλεύει, αλλά εσείς θα το δείτε αναλυτικά στο site για να μπορέσετε να τις φτιάξετε ακριβώς. Θέλω 12 κρέπες, οπότε. Ένας πολύ καλός τρόπος να κάνετε αυτές τις κρέπες με τα παιδιά σας και να τα μάθετε να μετράνε μέχρι το 12. Με το που στήσετε τις 12 κρέπες πάνω στον πάγκο σας, ήρθε η ώρα να τις γεμίσουμε. Ζαμπόν, τυρί και έξτρα τυρί. Αυτά χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τις τέλειες κρέπες. Τα πράγματα είναι απλά, 2 φετούλες από το τυρί μας. Μπορείτε να βάλετε γραβιέρα, φέτα, ό,τι σας αρέσει. Αλλά θέλουμε γενικά τυριά που λιώνουν. Ήρθε η ώρα για το ζαμπόν. Βάλτε ό,τι ζαμπόν θέλετε, ό,τι αλαντικό. Τι μπορούμε να βάλουμε άλλο, Διονύση? Παστράμι. Παστράμι θα μπορούσαμε να βάλουμε. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε? Κοτόπουλο. Ωραίος. Βλέπεις, δηλαδή, αυτό το φαγητό έχει αυτή τη φιλοσοφία ότι όντως μπορώ να χρησιμοποιήσω τα leftover μου, αυτά που μου έχουν περισσέψει, και να φτιάξω ένα πολύ ωραίο φαγητό. Τις κρέπες μου. Μπορώ να γεμίσω με λίγο κοτοπουλάκι που μου έχει περισσέψει. Ακόμα και ένα ψητό της Κυριακής μπορώ να βάλω. Τώρα, θέλω λίγα μυρωδικά μέσα και θα πάω σε αυτόν τον κήπο, τον πιο μακρινό εδώ. Γιατί δεν τον έχω χρησιμοποιήσει. Είναι θυμαράκι. Το μύρισα γιατί έμοιαζε με λεμονοθύμαρο όταν το είδα. Το λεμονοθύμαρο είναι περίπου σαν και αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Απλά καθώς το κόβουμε μυρίζει και λεμόνι και έχει γεύση λεμόνι, οπότε δεν πηγαίνει σε όλα τα φαγητά. Υπάρχει περίπτωση άμα βάλουμε λεμονοθύμαρο σε ένα φαγητό να μας χαλάσει, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η γεύση, δεν είναι η κλασική γεύση από το θυμάρι. Και κοιτάξτε εδώ, απλά παίρνω λίγο θυμαράκι, βάζω μέσα στις κρέπες μου και βέβαια θα βάλω μπόλικο πιπέρι. Λίγη σημασία παραπάνω θέλω να δώσετε στη γέμιση. Γιατί με λίγο θυμαράκι και λίγο πιπέρι, πραγματικά, καθώς θα τρως μία μπουκιά, θα είναι κάτι διαφορετικό. Έχω ένα σκεύος εδώ. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι κάτω για να μην κολλήσουν οι κρέπες. Καλά, δύσκολα θα κολλήσουν. Αλλά βάλτε λίγο λαδάκι εδώ. Τέλεια. Και διπλώνουμε τις κρέπες μας εδώ. Μία. Πιο ωραία δουλειά. Διονύση, θα έρθεις να βοηθήσεις? Όχι. Τι όχι? Έλα μια φορά να βοηθήσει. Όλη την ώρα έρχεσαι μόνο και τρως μαζί με τον Πελέση. Μια φορά να πείτε να βοηθήσετε λίγο τον Άκη να κάνει τη δουλίτσα του εδώ πέρα πιο εύκολα. Δεν ξέρετε. Μαγειρεύω εγώ, τρώτε εσείς. Έτσι γίνεται. Τέτοιος είσαι? Έχει το Δημήτρη, δεν τρώει καθόλου. Ο Δημήτρης πάντα, να ξέρεις, με το που έρχεται εδώ πέρα, με το που βγάλει το φαγητό, ρωτάει όλους τους υπόλοιπους άμα έχουν φάει και μετά τρώει. Και τυλίγουμε, συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, κοιτάξτε τις άκρες. Προς τα μέσα και εδώ. Θα κάνετε 12 ωραία πουράκια. Τυλίγουμε για την τελευταία κρέπα, όλα καλά. Και νομίζω ότι σε όλους έχει ανοίξει η όρεξη. Γιατί και μόνο που σκέφτεσαι κρέπες στο φούρνο σουφλέ, πραγματικά τρελαίνεσαι. Τώρα, τι κάνουμε για να δέσει όλο το φαγητό μας? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ένα μπολ εδώ. Και έχω την κρέμα γάλακτος. Μπορείτε να βάλετε κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά. Θα δουλέψει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να βάλετε και 35% λιπαρά. Πάλι θα δουλέψει κανονικά. Λοιπόν, 2 αυγουλάκια μέσα. Τα αυγά είναι αυτά που ουσιαστικά θα σφίξουν την κρέμα γάλακτος και όλο το φαγητό μας θα γίνει ενιαίο. Θέλω αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Και δεν θα το λυπηθείτε. Σε περίπτωση που δεν αλατίσετε τώρα καλά, μετά δεν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε, γιατί όταν γίνει το φαγητό μας θα είναι λίγο άνοστο. Οπότε βάλτε αλάτι και πιπέρι. Το χρειάζεται το φαγητό. Και οπωσδήποτε σε αυτή τη συνταγή, ποιο υλικό χρειάζεται, φίλε Διονύση?
Μπράβο. Το μοσχοκάριδο είναι απαραίτητο σε οτιδήποτε κρέμα στο φαγητό κάνουμε, με βάση την κρέμα γάλακτος ή το γάλα. Πραγματικά απογειώνει το γάλα και τα ζωικά προϊόντα το μοσχοκάριδο. Και αυτό που θέλω να προσέξετε είναι να πάρετε και να το τρίψετε εκείνη την ώρα. Είναι 10 φορές πιο δυνατό σε άρωμα και σε γεύση, οπότε αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς. Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο. Άμα τα βάλετε σε σωστή ποσότητα, δεν χρειάζεται να προσθέσετε τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, ανακατεύουμε, να σπάσουμε τα αυγουλάκια μας. Εδώ. Τέλεια. Και τώρα τι θέλω να κάνετε. Θέλω με την κουτάρα να φροντίσετε να καλύψετε τις κρέπες από πάνω. Γιατί η κρέμα γάλακτος θα πάει προς τα κάτω καθώς ψήνονται οι κρέπες. Αλλά θέλω να δημιουργήσουν μια ωραία κρούστα από πάνω η κρέμα γάλακτος με τα αυγά. Πιστέψτε με, φροντίστε να πάει παντού. Από πάνω και δεν έχει σημασία μετά στο ψήσιμο άμα η κρέμα γάλακτος γίνει ένα με τις κρέπες. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι εδώ. Να έχει κρέπα από πάνω λίγο κρέμα γάλακτος. Ρίχνουμε τα τυριά μας. Μίξ τυριών από πάνω. Σας άνοιξε η όρεξη? Σίγουρα. Θα προσθέσω λίγο ακόμα θυμαράκι. Μόνο θυμάρι ρίξαμε. Μπορείτε να βάλετε δεντρολίβανο ή ό,τι άλλα μυρωδικά σας αρέσουν. Εγώ μόνο θυμαράκι θα βάλω. Λίγο πιπέρι. Τέλεια. Ήρθε η ώρα για το φούρνο. 180 βαθμούς για 30 λεπτάκια και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Για τις κρέπες σουφλέ, απλώνουμε τις κρέπες στον πάγκο εργασίας μας και μοιράζουμε το τσένταρ, το ζαμπόν και το θυμάρι. Τυλίγουμε σε λεπτά ρολάκια και τις βάζουμε τη μία δίπλα στην άλλη σε πυρήμαχο σκεύος που έχουμε αλείψει με ελαιόλαδο. Σε μπολ βάζουμε την κρέμα γάλακτος, τα αυγά, αλάτι, πιπέρι, το μοσχοκάριδο και ανακατεύουμε καλά να σπάσουν τα αυγά. Περιχύνουμε τις κρέπες με το μείγμα της κρέμας γάλακτος, πασπαλίζουμε με τα τυριά, θυμάρι, πιπέρι και ψήνουμε για 30 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Και το σουφλέ μας είναι έτοιμο! Παναγία μου! Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό εδώ το σουφλέ? Πες ρε Διονύση, πες. Κανείς. Γιατί όντως με λίγο σαλατούλα στο πλάι το τρως για κυρίως γεύμα, αλλά άμα βγάλεις δύο κομμάτια το τρως έτσι για ένα ωραίο σνακ, για ένα ωραίο πρώτο, γενικά μπορείς να το σερβίρεις όπως θέλεις. Και τώρα η εξής ερώτηση. Μπορούμε να βάλουμε γάλα αντί για κρέμα γάλακτος? Μπορούμε. Σε ρωτώ. Μπορούμε. Γίνεται η συνταγή και με γάλα. Απλά η υφή που θα έχει στο τέλος το όλο φαγητό δεν θα είναι τόσο ωραία, δεν θα είναι τόσο smooth μέσα η κρέμα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, μέση ή άκρη? Μέση, μέση. Άκρη. Αφού θέλει άκρη ο κεντρικός, θα βγάλω άκρη. Λοιπόν, δύο κρεπούλες είναι καλές στη μερίδα μπελέση? Ναι, νομίζω ότι είναι καλές. Για αρχή. Κοίτα εδώ. Βλέπεις αυτό που σου λέω? Αυτή την υφή, την κρεμώδη, την έχουμε μόνο με την κρέμα γάλακτος. Με το γάλα δεν έχουμε αυτή την υφή. Θα είναι ωραίες οι κρέπες μας, το σουφλέ μας, αλλά δεν θα έχει αυτή την υπέρτατη σύσταση. Κοιτάξτε εδώ, πάρετε τα πλανάκια σας, γιατί σε λίγο δεν θα το δείτε. Το βλέπετε? Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Και κοιτάξτε εδώ. Καλά ζηλεύετε όλοι, το ξέρω, έτσι δεν είναι? Δεν πειράζει όμως, έχω αρκετό, θα φάτε μετά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και όταν λέω δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και άσχετα που έχει θερμίδες, φίλε Μπελέση, βλέπεις ότι δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Άντε, γεια. Τώρα τι να σας περιγράψω. Το τσένταρ του δίνει κάτι, κοιτάξτε εδώ. Γιατί καθώς το κόβεις, λιώνει κιόλας. Μαζί με το ζαμπόν και όλα τα υπόλοιπα που ρίξαμε, κάνουν αυτές τις κρέπες μοναδικές. Καλή σας όρεξη.